πιο κοντά. Έρχονται κι οι φίλοι και έχω παραγγείλει το τραγούδι σου. Μ' ανοίχτα πανιά τρέχω να σου φέρω, για να σου προσφέρω το λουλούδι σου. Έλα κοντά μου, μια γιορτή να φτιάξουμε. Κόκκινο κρασί, φώτα, μουσική, το κόσμο αυτό να αλλάξουμε. Έλα κοντά μου, μια γιορτή να φτιάξουμε. Πες με στο χώρο να πιάσουμε ουρανό, για λίγο να πετάξουμε. Σπύλι, μόνο με το άκουσμα αυτού του χωριού καταλαβαίνει κανείς τι όμορφες εικόνες θα δει. Σπύλι, εδώ έχουμε τις ωραιότερες αναμνήσεις. Από εδώ σήμερα ξεκινάει η εκπομπή μας, από την πλατεία Κεφαλόβρηση. Από τα 25 λιονταράκια με πηγές νερού, άφθονου, καθαρού, να αντιχούν στα φτάκια μας. Εδώ είμαστε, αγαπημένοι μου, στο ωραιότερο χωριό, με τους ωραιότερους ανθρώπους, με ένα δυναμικό έμψυχο. Αυτοί εδώ οι άνθρωποι έχουν ελευθερία στην ψυχή τους και πάνω απ' όλα τιμούν τα ήθη και τα έθιμά τους. Θα τους γνωρίσουμε, θα τους απολαύσουμε, θα τους χειροκροτήσουμε. Γι' αυτό και σας στέλνουμε όλους εδώ στο Σπύλι. Σαν το σπηλιανό νερό θέλω να κάμω τε. Θέλω να κάμω τέρι θε, θέλω να κάμω τέρια. Απούνε 13 βαθμούς χειμώνα καλοκαίρι. Thank you.
Αχ, απ' το σπηλιανό νερό. Αχ, απ' το σπηλιανό νερό και να είχα ένα φλιτζάνι. Να δίνα τσι καρδούλας μου, να δίνα τσι καρδούλας μου από πονή να γιάνει. Στιγμές του χαρούτσι φοβέρες. Στου χαρούτσι φοβέρες δώστε μου σπηλιανό νερό να κλέψω ακόμη μέρες. Έλα να κλέψω ακόμη μέρες. Στην κάψα του καλοκαιριού, στο σταύρο μάτς ημέρας. Στο σταύρο μάτς ημέρας το γέλιο σου κρυγιό νερό και δροσερός αέρας. Δεν θέλω να σε πιάνει. Έλα δε θέλω να σε πιάνει. Ό,τι καημίτσε να σε βρουν, ο τόπος σου τσιβάνει. Πάντα μου και παντοτινά θα σου παραπονούν. Γιατί ποτέ σου δεν ρωτάς που βρίσκομαι γι' που.
Μεγάλο μου παραπονό, μεγάλο μου παραπονό, για σώξω να σε δουν. Να παρηγόρη φούτζε αυτή, να παρηγόρη φούτζε αυτή, που λένε πως πονούνε. Να παρηγόρη φούν αυτή, που λένε πως πονούνε. Νεκταρία Βρυλάκη είναι η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Σπηλίου. Η Νεκταρία, να σας πω εγώ προσωπικά που τη γνώρισα, είναι η δύναμη αυτού του συλλόγου. Μαζί βέβαια με τις υπόλοιπες κυρίες, γιατί μια πετυχημένη ομάδα σίγουρα δεν φτάνει μόνο ένας. Αλλά σε αυτό το σύλλογο, θα έλεγα εγώ, υπάρχει τόσο καλή χημεία, τόσο καλή επικοινωνία, που καμιά φορά λένε ότι από το κεφάλι έρχεται η επιτυχία και εσύ, Νεκταρία μου, τις ξεσηκώνεις τις γυναίκες του χωριού σου. Γι' αυτό και εγώ θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια καταρχήν και να σε ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου που, αν θέλεις, συνεργαστήκαμε τόσο πολύ όμορφα για να βγει αυτό το αποτέλεσμα σήμερα. Ήσουν καταπληκτική στη συνεργασία μας και σε ευχαριστώ πολύ. Ξέρω λοιπόν ότι αυτός ο σύλλογος είναι ενεργός, είναι δραστήριος, κάνει πάρα πολλές εκδηλώσεις. Ξέρω ότι έχετε μία φημισμένη κατάντα εδώ του Σκορδαλού, Αλίμονο. Σκορδαλός εδώ είναι το χωριό του. Θέλω λοιπόν να μου μιλήσεις για όλα αυτά που εσείς κάνετε όλο το χρόνο για το τόπο σας και αμέσως μετά θα πούμε και για το Λαογραφικό Μουσείο. Καλησπέρα λοιπόν και από εμάς. Πραγματικά, ο σύλλογός μας ιδρύθηκε το 1986. Μερικά χρόνια αργότερα απόκτησε και τη δική του στέγη, το δικό του σπίτι, όπου εκεί στεγάζονται τα γραφεία του συλλόγου και κάτω λειτουργεί Λαογραφικό Μουσείο, το οποίο δέχεται γύρω στους 5.500 επισκέπτες το χρόνο. Ο σύλλογός μας έχει κάνει πολλές δράσεις, όμως ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του είναι η διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Το σπήλι φέρει μία βαριά κληρονομιά και εμείς σαν πολιτιστικό σύλλογος έχουμε χρέος να τη μεταδώσουμε ατόφια στις επόμενες γενιές. Το σπήλι είναι το χωριό του δασκάλου, του Θανάση Σκορδαλού. Είναι το χωριό των Μαρκογιάννητων, είναι το χωριό του Καλογρίδη. Οι άνθρωποι αυτοί όχι μόνο εξέλιξαν την κριτική μουσική και τη διέδωσαν και σε όλο τον κόσμο. Η φήμη του χωριού μας και της κριτικής μουσικής έχει φτάσει έξω από τα σύνορα της Ελλάδας, στην Αυστραλία, στην Αμερική και υπάρχουν καταγραφές ζωντανές με αυτά τα γεγονότα. Επίσης, από το σπήλι κατάγεται ο Σταμάτης ο Παπαδάκης, ο πρωτοχορευτής. Είχε επισκεφτεί το Ρέθυμνο ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε μία τιμητική λοιπόν βραδιά που έγινε στο Ρέθυμνο, χόρεψε ο Σταμάτης ο Παπαδάκης και καταενθουσιασμένος τον χαρακτήρισε τον Ουρέγεφ της Κρήτης. Το αποτέλεσμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων είναι ένα αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς. Όχι μόνο του Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί η πολλή δουλειά γίνεται πίσω από τις κάμερες, όπου άνθρωποι με μεράκι και ανιδιοτέλεια εργάζονται για το αποτέλεσμα αυτών των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια είναι φυσικά ο δήμαρχός μας, ο κύριος Γιάννης Σταταράκης, ο οποίος κατάγεται και από το σπήλι. Όμως έχουμε βοηθούς, τον κύριο Στέλιο Μανογιαννάκη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει την παράδοση και την τιμάει σε όλες τις μορφές. Υπάρχουν καλλιτέχνες, όπως ο Γιάννης ο Τσουρδαλάκης, ο οποίος σήμερα μας συνόδευσε μουσικά σε αυτή την εκδήλωση, οι οποίοι και αυτοί αφιλοκερδώς σε πολλές εκδηλώσεις του συλλόγου μας συμμετέχουν.
Έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, από το 2016, η Καντάδα στα σοκάκια που πορπάτηξε ο Σκορδαλός στο σπίλι. Είναι μια πετυχημένη πολιτιστική εκδήλωση. Οι νέοι του χωριού μας, με όργανα, περνάμε από όλα τα σοκάκια, τραγουδάμε, κάνουμε παρέα και καταλήγουμε στην πλατεία του χωριού, όπου γίνεται γλέντι μέχρι τις πρωινές ώρες. Η Καντάδα, η αλήθεια, ήταν μια ιδέα του κυρίου Παύλου Πολιουδάκη, ο οποίος είναι χοροδηγός. Μας τον έχουμε εδώ και δίπλα μας, Παυλή μου. Ναι. Είναι ο χοροδιδάσκαλος του χωριού μας, μαζί με τη γυναίκα του, την κυρία Φερενίκη Χερέτη. Ανήκουν στον όμιλο βρακοφόρων Κρήτης. Ήταν αυτός ο οποίος πρότεινε να κάνουμε καντάδα στα σοκάκια του χωριού. Και όχι μόνο αυτό, ο Παύλος έκανε τα παιδιά μας να αγαπήσουν την κρητική μουσική, να τη γνωρίσουν καλύτερα, να αγαπήσουν το χορό και συμμετέχει σε όλα τα πολιτιστικά δρόμενα του χωριού μας και τα στηρίζει. Έτσι, ένα χειροκρότημα λοιπόν για όλους. Και Φένια, μπράβο. Θα μιλήσουμε, Παύλο, σε λίγο εμείς οι δύο με τη Φένια μας. Θα ήθελα πολύ να σταματήσουμε σε αυτό που έχετε δημιουργήσει εσείς οι γυναίκες του Συλλόγου και μιλάμε για ένα παλιό αρχοντικό παιδιά ανεπολεμένο, για ένα κριτικό σπίτι που αξίζει τον κόπο ερχόμενοι εδώ στο σπίτι να το επισκεφτείτε. Είναι το δικό σας σπίτι. Θέλω να μου πεις πόσο δύσκολο ήταν να συλλέξετε όλα αυτά και να φτιάξετε ένα τόσο ωραίο μουσείο. Πρώτα θα σας πω πόσο δύσκολο ήταν να αποκτήσει ο Σύλλογος στέγη. Διότι δεν είναι εύκολο ένας Σύλλογος να έχει τη δική του στέγη. Ήμασταν όμως μέσα σε εισαγωγικά τυχεροί, διότι ο κύριος Μιχάλης Νεωνάκης, ο οποίος ήταν βουλευτής επικρατείας, βοήθησε και στήριξε αυτή την προσπάθεια ώστε να βρεθούν τα χρήματα για να αγοραστεί το σπίτι. Διότι ο σύλλογός μας είναι ένας μικρός σύλλογος και έχει πολύ λίγα έσοδα. Στη συνέχεια σκέφτηκαν το προηγούμενο συμβούλιο να δημιουργήσουν ένα λαογραφικό μουσείο. Και αυτό ήταν ένας πραγματικός άθλος, διότι οι γυναίκες έτρεξαν, προσπάθησαν με ανύπαρκτα μέσα να καταφέρουν να στήσουν όλο αυτό και να έχει καταφέρει τώρα να έχει επισκεψιμότητα 5.500 κόσμο το χρόνο. Ουσιαστικά ένα σπίτι που μας θυμίζει πώς ήταν η Κρήτη μας παλιά και μπράβο σας. Συγχαρητήρια σας δίνω. Να είστε άξιοι, να είναι άξιο το έργο σας και να έχετε την υγεία σας για να το συνεχίζετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Με τα μάτια, να μπόριες με τα μάτια μου, αμάν, αμάν. Να μπόριες με τα μάτια μου, να δεις την ομορφιά σου, να δεις την ομορφιά σου. Να δεις το πως, το πως μου φαίνεσαι, αμάν, αμάν. Μουσική.
πως μου φαίνεσαι. Να με πονεί η καρδιά σου, να με πονεί η καρδιά σου. Θα την κλειδώσω την καρδιά, αμάν, αμάν. Θα την κλειδώσω την καρδιά, τίποτα να μην παίρνει. Άντες αμάν, τίποτα να μην μπαίνει. Μη δε καημός, μη δε καημός, μη δε χαρά, αμάν μη δε χαρά. Πως μη δε χαρά, να μη συγχωριά μπαίνει. Όπα να μη συγχωριά μπαίνει. Μαθιές που δίνουνε παρηγοριά στο πόνο, παρηγοριά στο πόνο. Κι άλλες μάθιες, μάθιες που δίνουνε, αμάν που δίνουνε. Κι άλλες μάθιες που δίνουνε, απελπισία μόνο, απελπισία μόνο.
φιλί μουα, θα σου δώσω εσένα σήμερα, γιατί η εκπομπή μας είναι καταπληκτική. Εγώ τουλάχιστον την έχω χαρεί με την καρδιά μου, είμαι σίγουρη και για τους φίλους τηλεθεατές, γιατί τους μεταδίδουμε έτσι τον παλμό μας και την ενέργειά μας, τη θετική μας αύρα. Θα μου πεις όμως εσύ τώρα, νεκταρία μου, πού θα με πας? Τώρα ο Στέλιος Σοβριλάκης, πρώην αντιδήμαρχος και πρώτος μου ξάδερφος, να το πούμε και αυτό, θα μας ξεναγήσει στις Βυζαντινές εκκλησίες και στις εκκλησίες του χωριού μας γενικά. Θέλω να τον δω και να ενημερωθώ. Βρισκόμαστε στο χώρο της Ιεράς Μητρόπολης Λάμπης Ιβρίτου και Σφακίων. Πρόκειται για ένα εκκλησιαστικό συγκρότημα που υπάρχει η έδρα της Επισκοπής, η Ιερά Μονή Αγίου Ραφαήλ και Πνευματικό Κέντρο. Το Επισκοπείο κατασκευάστηκε επί των ημερών του Μητροπολίτη Λάμπης και Σφακίων Ισιδώρου. Ήταν ένας ιδιαίτερα χαρισματικός άνθρωπος, πολύ δραστήριος, είχε όραμα που ήξερε να το υλοποιεί. Ένας Μητροπολίτης που άλλαξε τη φυσιογνωμία όχι μόνο της Μητρόπολης, αλλά και του σπηλίου. Ο σημερινός Μητροπολίτης Λάμπης Ιβρίτου και Σφακίων, κύριος Ειρηναίος, συνέχισε το έργο ουσιαστικά του Μητροπολίτη Ισιδώρου, φτιάχνοντας ένα εκκλησιαστικό συγκρότημα με 5 εκκλησίες στην Ιερά Μονή Αγίου Ραφαήλ και Πνευματικό Κέντρο στο χώρο του παλιού οικοτροφείου, το οποίο είχε σχεδόν εγκαταλειφθεί. Βρισκόμαστε στο ναό, στο ένα διμάρτυρο δίκλητο ναό Αγίου Χαραλάμπου και Αγίου Θεοδόρου. Είναι ένας από τους βυζαντινούς ναούς της Ενορίας Σπηλίου, μαζί με τον Σωτήρα Χριστό και τον Άγιο Γεώργιο, που βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο του Γυμνασίου και Λυκείου Σπηλίου. Στον περιβάλλοντα χώρο του ναού λειτουργεί τις μέρες μας Εκκλησιαστικό Μουσείο. Στη θέση του Εκκλησιαστικού Μουσείου υπήρχε παλιότερα η λεγόμενη Οικοκυρική Σχολή, που είχε ιδρύσει ο Μητροπολίτης Ισίδωρος. Και πίσω από την Οικοκυρική Σχολή βρίσκεται το πατρικό του αείμνηστου του Λυράρη Θανάση Σκορδαλού. Η οικογένεια Σκορδαλού είχε δωρήσει το οίκημά της στην Ενορία Σπηλίου, το οποίο πλέον έχει αξιοποιηθεί για τους σκοπούς του Ιδρύματος. Ο αείμνηστος Θανάσης Σκορδαλός, μέχρι που ζούσε, κάθε χρόνο στις 10 Φεβρουαρίου, που γιορταζόταν η χάρη του Αγίου Χαραλάμπους, βρισκόταν πάντα εδώ και ήταν μάλιστα και δεξιός ψάλτης. Το είχε υποσχεθεί στον εαυτό του και ήταν χαρά για όλους τους χωριανούς που τον απολάμβαναν εκείνη τη μέρα από μια άλλη θέση, όχι αυτή του λιράρι, αλλά του δεξιού ψάλτη. Το όνομά του, το σπήλι, το πήρε από τις πολλές σπηλιές που υπάρχουν στην περιοχή, όπως μπορείτε να δείτε στο πλάνο. Τα σπήλια αυτά, σπήλια στην κρητική διάλεκτο, έδωσαν και το όνομά τους στο σπήλι, όπου και κράτησε το ήτα στο σπί και όχι γιώτα και γιώτα. Για τις σπηλιές του σπηλίου υπάρχουν πάρα πολλοί θρύλοι που αφορούν την ιστορία του χωριού, για κρυμμένη εικόνα της Παναγίας που έβγαζε άρωμα. Τα σπήλια αυτά βοήθησαν στο να κρύβονται οι σπηλιανοί από διάφορους επιδρομείς και κατακτητές.
χαρακτηριστικό γνώρισμα του σπηλίου είναι το νερό. Άλλωστε, σπήλι και νερό είναι πλέον έννοιες ταυτόσιμες. Η αυθονία νερών και οι δεκάδες πηγές του έχουν χαρίσει μια πλούσια βλάστηση και ένα σπάνιο φυσικό κάλος. Ιστορικά, η κοινωνική ζωή των σπηλιανών ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με το σπήλι. Και πώς θα μπορούσε να μην είναι άλλωστε, αφού αυτό στα νερά χρωστάει και την ίδια του την ύπαρξη, ο οικισμός. Στο σημείο εδώ που βρισκόμαστε, υπήρχαν παλιότερα οι τρεις αλευρόμυλοι του χωριού. Οι δύο έχουν ήδη ανακατασκευαστεί από τη Δημοτική Αρχή, ενώ στο χώρο που βρισκόμαστε θα γίνει ένα ωραίο πάρκο, το οποίο θα επεκτείνεται κατά μήκος του ποταμιού που υπάρχει νότια του οικισμού. Βρισκόμαστε μπροστά από το ναό και μίσος στο τόκου, ένα ναό που χτίστηκε στη θέση ενός παλαιότερου, διατηρώντας μόνο ένα τοίχο από τον προηγούμενο ναό, πριν από περίπου 150 με 160 χρόνια. Οι βυζαντινές εκκλησίες του οικισμού, οι τέσσερις βυζαντινές εκκλησίες, χρονολογούνται περίπου το 14ο με 15ο αιώνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ειδικά στην μία βυζαντινή εκκλησία, στον Ιερό Ναό Σωτήρα Χριστού, υπάρχουν αγιογραφίες σπάνιες και συγκεκριμένα υπάρχουν αγιογραφίες από την Αποκάλυψη του Ιωάννη που δεν συναντάμε σε εκκλησίες της Κρήτης. Τόσο οι εκκλησίες που βρίσκονται μέσα στον οικισμό, όσο και τα εξοκλήσια της ενορίας, είναι πάρα πολύ καλά διατηρημένα, είναι όλα ανακατασκευασμένα και βρίσκονται σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση, ώστε να καλύπτουν πλήρως τις θρησκευτικές ανάγκες των συγχωριανών. Ο ιερατικός προϊστάμενος της ενορίας, ο πατέρας Ευάγγελος Σκοπανάκης, με το συνεφημέριό του τον Εμμανουήλ Μαράκη, έχουν δείξει ένα πραγματικά αξιοζήλευτο έργο. Έμπνευση του πατέρα Ευάγγελου Κοπανάκη ήταν και η ίδρυση του Εκκλησιαστικού Μουσείου και της Δανειστικής Βιβλιοθήκης που διατηρείται στον περιβάλλοντα χώρο του Αγίου Χαραλάμπου. Πολλά βαριά, βαριά κληρονομιά, αμάν κληρονομιά. Πολλά βάρια κληρονομιά είναι το μερακλίκι. Να σε χαρώ είναι το μερακλίκι. Κι όποιος δεν το έχει, δεν το έχει, τα ζητά, αμάν τα ζητά. Κι όποιος δεν το έχει, τα ζητά,
σε τούτη ναι τη ζήσει. Να σε χαρώ σε τούτη ναι τη ζήσει. Μα τέλος πάντων πες μου το. Μα τέλος πάντων πες μου το. Αν μ' αγαπάς τα αλήθεια, αν μ' αγαπάς τα αλήθεια. Για να αποφύγω να μπλεχτώ. Για να αποφύγω να μπλεχτώ σ' άλλης αγάπης δίχτυα, σ' άλλης αγάπης δίχτυα. Δίχως κακοκαιρία, όπα όπα δίχως
κακοκαιρία. Καρδιά μου εφύσηξαν, αμάν εφύσηξαν. Μα στην καρδιά με εφύσηξαν κι σε μικρή μου αιτία. Να σε χαρώ κι σε μικρή μετία. Θέλω βοριάς να με φύσα. Θέλω βοριάς να με φύσα κι ο νότος να με δέρνει. Να σε χαρώ κι ο νότος να με δέρνει. Κοντά σου να με φέρνει, ο χαμάν κοντά σου να με φέρνει. Βασιλικός στην πόρτα σου, στην πόρτα σου, στην πόρτα σου βασιλικός. Βασιλικός στην πόρτα σου, Άνθη και λουλουδίζει, ο Χαμάν Άνθη και λουλουδίζει. Μακή δική σου, Αντέσα Μαν Αμάν, η όμορφια. Μα κι η δική σου η ομορφιά. Μα κι η δική σου η ομορφιά.
τον κόσμο πλημμυρίζει. Αντές άμα τον κόσμο πλημμυρίζει. Γιάννης Τσουρδαλάκης, ένας άνθρωπος που αγαπιέται πολύ εδώ στο χωριό, καθώς με μεγάλη επιτυχία καλύπτει όλες τις πολιτιστικές σχεδόν εκδηλώσεις. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας, με το συγκρότημά σου. Σας απολαύσαμε, σας χειροκροτήσαμε. Θέλω δύο λόγια να μου πεις. Καταρχάς, χαίρομαι που βρίσκομαι στην παρέα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσθεση. Με το σπίτι έχω ισχυρούς δεσμούς χρόνια τώρα, έχω φίλους καλούς, έχω κάνει μια συντεκνιά καλή και τα τελευταία χρόνια σε κάθε εκδήλωση που κάνει ο Σύλλογος Γυναικών Σπηλίου με τιμά με την πρότασή του και χαίρομαι να συμμετάσχω στις εκδηλώσεις γιατί ξέρω ότι προβάλλει τα ήθη και τα έθιμα αυτού του τόπου. Θέλουμε να μας γνωρίσεις τους μουσικούς σου. Είστε ένα υπέροχο συγκρότημα. Συγχαρητήρια, παιδιά, σας ευχαριστούμε. Στο λαούτο είναι ο Γιώργος ο Ψαράκης και στην κιθάρα είναι ο Σπύρος ο Παπαδάκης. Να υποθέσω ότι είστε πολλά χρόνια φίλοι, ε. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Μας δένει μια φιλία καλή. Και να συνεχίσετε έτσι, να είστε αγαπημένοι καλά. Και μονιασμένοι. Σας ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλές εκπομπές να έχετε. Ανιφαντάκη Πόπη αμέσως τώρα έχει το μικρόφωνο γιατί θα μου μιλήσει για αυτή την φανταστική τοπική κουζίνα. Θα μου περιγράψει αυτό το πλούσιο τραπέζι που εγώ συγκεκριμένα δεν το περίμενα. Πόσες μέρες μαγειρεύατε βρε κορίτσια? Καλησπέρα και από μένα. Γεια σου Ποπάκι μου και θέλω να μας μίσεις λίγο και στον κόσμο μας, έτσι. Κόσμο σας μάλλον εδώ της κουζίνας, της τοπικής. Στο χωριό μας αρέσει να μαγειρεύουμε απλά και παραδοσιακά. Φαγητά τα οποία μαγείρευαν οι γιαγιάδες μας, οι προγιαγιάδες μας. Συνεχίζουμε ακόμα και σήμερα και εμείς με μεγάλη αγάπη και τα φτιάχνουμε. Ζούμε σε ένα τόπο ευλογημένο, ο οποίος μας παράγει τα πάντα και φροντίζουμε ό,τι έχουμε στο περιβόλι μας, στο ψυγείο μας να μαγειρεύουμε. Σε κάθε εκδήλωση, όλες οι γυναίκες του χωριού, η κάθε μία φτιάχνει ένα έδεσμα και το προσφέρει στους καλεσμένους. Όπως και σήμερα αυτό που βλέπετε, είναι ο κόπος πολλών χεριών, όχι μόνο από μία γυναίκα. Τι μας έχετε φέρει, τι μας έχετε φτιάξει? Λοιπόν, έχουμε φτιάξει ένα φαγητό το οποίο έφτιαχναν οι γιαγιάδες μας και είναι το κουνελάκι με αρεσμαρί και ξύδι. Επίσης, είναι τα τσιτσιριστά χόρτα με κρέας. Επίσης, ένα φαγητό το οποίο περιέχει χόρτα, τα οποία χόρτα στην περιοχή μας είναι άφθονα, ειδικά το χειμώνα και τα μαγειρεύουμε με διάφορους τρόπους. Κολοκυθανθούς, ντολμαδάκια με αμπελόφυλλα ή με ανθούς, με μυζιθροπιτάκια, ηχοχλή,
μοχλοί μπουμπουριστοί, τους οποίους τους φτιάχνουμε και με χόντρο βέβαια. Και όλα αυτά τα πλούσια που βλέπετε, με πολύ αγάπη. Και το ψωμάκι σας, το φοβερό και τρομερό, ναι, που έχει... Όλες οι κυρίες του χωριού φτιάχνουν. Ακόμα και τώρα φτιάχνουν, έχουν φούρνους και φτιάχνουν παραδοσιακό ψωμί με προζύμι. Οι φούρνοι του χωριού επίσης φτιάχνουν υπέροχο ψωμί. Μας τα πες τόσο ωραία και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω, στο κυριακάτικό σας τραπέζι δεν ξέρω τι υπερτερεί, τι συνήθως κάνετε εσείς οι γυναίκες. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή υπάρχουν και τα αρνάκια στην περιοχή. Το αρνάκι το τσιγαριαστό είναι ένα έδεσμα που αγαπάμε πάρα πολύ. Και μπορούμε να το φτιάξουμε εύκολα εμείς. Ναι, είναι ένα εύκολο φαγητό. Για πες μου, πώς το φτιάχνουμε. Πολύ εύκολο. Ρίχνουμε λίγο λάδι, ότι το αρνάκι έχει το λίπος του στο τσικάλι. Ψήνουμε το αρνάκι σε χαμηλή φωτιά. Βάζουμε και ένα κρεμμυδάκι αν θέλουμε. Το ψήνουμε σιγά σιγά και στο τέλος αν θέλουμε ρίχνουμε λίγο λεμονάκι. Αυτό είναι. Λέμε στον κρεοπόλη μας να μας το κόψει σε μικρά μικρά κομματάκια. Ναι, προτιμούμε να είναι κομμένο σε μικρά κομμάτια για να ψηθεί πιο εύκολα. Πόση ώρα συνήθως θέλει. Χρησιμοποιούμε αρνάκι μικρό, γάλακτος, για να ψηθεί και γρήγορα. Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και αφού μιλήσαμε για φαγητό, θα σας πάω τώρα στο Λαογραφικό Μουσείο, σε αυτό το αρχοντικό, το σπιτικό που λέγαμε με την Προεδρίνα μας λίγο πιο πριν. Και εκεί με περιμένει η κυρία Βαγγελιό και μου κάνει ντολμαδάκια μουρλιά, κολοκυθό ανθούς, ακόμα πιο μουρλιά. Απολαύστε την. Καλωσορίσατε, καλωσορίσατε, ελάτε μέσα, μας πετύχατε και κάνουμε ντολμαδάκια, τους κάνουμε εδώ στο χωριό μας, κολοκυθανθούς και φιλαράκια, είναι πολύ εύκολα, θα σας δείξουμε να τα κάνετε. Χρειάστηκα ριζάκι, καταρχήν, αλάτι πιπέρι, λίγο τσίμινο, μαϊντανό, βάλσαμο, ρίγανη, κρεμμύδια μπόλικα, κολοκυθάκια, μια μελτζάνα, μια πιπεριά, αγκινάρες μπόλικες για να είναι πολύ νόστιμα, λαδάκι μέσα. Βάζω το ρύζι στο φύλλο και το τυλίζω, το διπλώνω και το τυλίζω σφιχτά. Τώρα κάνω τη λίγο κολοκυθαντό. Το βάζω λίγο μείγμα μέσα και μετά το διπλώνω για να μην ανοίγει. Πάρα πολύ που ήρθατε εδώ στο Λαογραφικό Μουσείο του Συλλόγου Γυναικών. Άντε, γεια σας, γεια σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας, είμαι η Ελένη Καταράκη, είμαι μαζί με τη μητέρα μου εδώ να σας παρουσιάσουμε πώς γίνονται οι ανεβατές πίτες, οι τοπικές εδώ, χορτόπιτες. Θα χρειαστούμε νεράκι ζεστό, λίγο λάδι, ελαιόλαδο, λίγη μαγιά, αλάτι, αλεύρι. Φτιάχνουμε τη ζύμη, περιμένουμε να ανέβει λίγο η ζύμη και κάνουμε τις πίτες μας. Ξεκινάμε με το νεράκι μας, το οποίο νερό είναι χλιαρό νερό, είναι 3 φλιτζάνες νερό. Το ρίχνουμε μέσα στη λεκάνη, χλιαρό νεράκι. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο, το οποίο όπως βλέπετε είναι περίπου ένα ποτήρι. Το ελαιόλαδο. Ρίχνουμε τη μαγιά μας μαζί με το αλάτι. Το αλάτι είναι 2 κουταλιές. Περίπου, εντάξει.
και προσθέτουμε σιγά σιγά το αλεύρι. Προσθέτουμε το αλεύρι να γίνει μία μαλακιά ζύμη. Ανακατεύουμε να διαλυθούν όλα τα υλικά μαζί, να δέσουν που λέμε. Αφήνουμε τη ζύμη να ξεκουραστεί, να φουσκώσει, να διπλασιαστεί. Μία ώρα περίπου, όταν έχει ζέστη, γιατί όταν έχει κρύο χρειάζεται περισσότερος χρόνος. Τα χορταράκια που έχω εδώ, τα μαζεύω το χειμώνα, είναι ποικιλία, ίσως και 10 ειδών χόρτα, αγριόχορτα. Τα μαζεύουμε από το βουνό και είναι κάτι το ιδιαίτερο, δεν το βρίσκεις εύκολα. Τα μαζεύουμε και κάνουμε τις πιτούλες μας το καλοκαίρι, γιατί αυτά τα χόρτα δεν μπορούμε να τα βρούμε. Σαν μπουγκί το κλείνουμε και περιμένουμε λίγο να μην μείνει το σημάδι εδώ, δηλαδή να διπλασιαστεί, να φουσκώσει ξανά εδώ. Δηλαδή μετά από 10 λεπτά θέλει τηγάνισμα. Έχουμε βάλει το λαδάκι μας να ζεσταθεί και τηγανίζουμε τις πιτούλες, τις οποίες πιτούλες τις ξαναπατάμε. Είμαστε έτοιμοι, οι πιτούλες μας ρόδισαν. Τις βγάζουμε, τις βάζουμε σε ένα απορροφητικό χαρτί να φύγει το πολύ ελαιόλαδο. Και είναι έτοιμες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε στο χωριό μας και μας θυμήσατε. Λαζιωτικό χορό χορέψε κοπέλια μου. Για να σε δουν τα μάτια μου και να χαρεί η καρδιά μου. Για να σε δουν τα μάτια μου και να χαρεί η καρδιά μου. Σταυρό το που λένε. Όχι, όλοι να τον εμάθουν έτσι, όλοι να τον εφαίνε. Όλοι να τον εμάθουν έτσι, όλοι να τον εφαίνε.
Δημήτρης Παπαδάκης είναι ο πρόεδρος του χωριού. Ο Δημήτρης μας θα μας ενημερώσει για τους κατοίκους εδώ, την καθημερινότητά τους, τα επαγγέλματά τους, πώς δραστηριοποιούνται, πώς περνάνε. Συγχαρητήρια για το όμορφο χωριό σας. Ευχαριστούμε πολύ. Σας καλωσορίζω λοιπόν και εγώ από τη μεριά μου στο σπίτι, στο χωριό μας. Ένα χωριό που αριθμεί μόνιμους κατοίκους το χειμώνα γύρω στους 350. Το καλοκαίρι γίνονται 1500 οι κάτοικοι από τους φιλοξενούμενους, από τους επισκέπτες και από τους απανταχούς σπηλιανούς, Αθηναίους και όλης της Ελλάδος και όλης της Ευρώπης και όλου του κόσμου. Έρχονται για να δουν το χωριό τους που όλο το χειμώνα το επιθυμούν και ξανάρθουν το καλοκαίρι να το δουν. Θέλω να σας πω ότι κάνουμε μια προσπάθεια δύσκολη, γιατί πραγματικά οι παλιοί σπηλιανοί μας έχουν αφήσει μια παρακαταθήκη δύσκολη και εμείς πρέπει να κάνουμε τα πάνδυνα για να την αναδείξουμε και να την προωθήσουμε. Και ένα από αυτό είναι και η μήλη, η μήλη του σπηλίου, η αλευρόμηλη σπηλίου. Ήτανε ένα από τα επαγγέλματα που ασκόντουσαν παλιά στο σπήλι. Η μήλη λοιπόν, επί Δημαρχίας Γιάννη Ταταράκη, που εδώ θέλω και εγώ να σταθώ και να πω ότι είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε τέτοιο δήμαρχο και είναι πάντα δίπλα μας ό,τι και να κάνουμε. Ή πρόεδρος είναι αυτός, ή πολιτιστικός σύλλογος, ή αθλητικός όμιλος σπηλίου, όλοι έχουμε πάντα δίπλα μας τον Γιάννη τον Ταταράκη, τον δήμαρχό μας. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μα δεν είναι τυχαίο που ο Γιάννης ο Ταταράκης είναι ο πρώτος των πρώτων και πανελλαδικά δήμαρχος. Έχει πάρει περίπου το 92%. 92% είναι φαινόμενο. Ήταν φαινόμενο ακριβώς, αυτό που ακριβώς. Σημαίνει ότι φαίνεται να είναι όχι μόνο ο δήμαρχος της καρδιάς σας, αλλά είναι ο άνθρωπός σας. Είναι ο δήμαρχος που είναι πάντα δίπλα μας. Στην καθημερινότητά μας, σε όλα μας τα προβλήματα είναι πάντα δίπλα μας και είμαστε πολύ τυχεροί που τον έχουμε. Θέλω να πω λοιπόν, επί δημαρχίας του ξεκίνησε η ανάπλαση των αλευρόμηλων σπηλίου, ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα, μιας και η αλευρόμηλη είναι ιδιωτική, είναι κάποιων ανθρώπων παλιών, σπηλιανών, δαρβιανών και από γύρω χωριά, που εκεί αλέθαν το σιτάρι τους και βγάζαν το αλεύρι τους, ούτως ώστε να κάνουν το ψωμί τους για να φάνε οι παλιές οικογένειες. Έτσι. Μετά από επίπονες προσπάθειες, τα καταφέραμε. Μας παραχώρησαν και να είναι καλά οι άνθρωποι το μήλο, ούτως ώστε να τον αναστηλώσουμε και να τον αναδείξουμε. Έχουμε τη βοήθεια του Γιώργου του Λουκάκη, που ο πατέρας του ήταν ο παλιός μηλωνάς και ξέρει και τον δουλεύει και ο ίδιος το μήλο. Έχουμε ένα θέμα λίγο με τη λειτουργία του μήλου. Πιστεύω θα το λύσουμε άμεσα και να το κάνουμε να τον βάλουμε σε λειτουργία. Εννοείται. Θα ήθελα να μου μιλήσεις λίγο για την πλατεία που βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Εγώ θυμάμαι, Δημήτρη μου, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, τις αναμνήσεις που είχαμε το σχολείο. Ερχόμασταν εδώ πάντα στο σπήλι εκδρομή. Και είναι και ένας πόλος έλξης και για τους τουρίστες. Πόσους τουρίστες είδαμε σήμερα εδώ. Γύρω-τριγύρω υπάρχουν και μαγαζιά τουριστικά. Θέλω λοιπόν να μου αναδείξεις αυτό το κομμάτι αυτής της πλατείας. Αυτή η πλατεία λοιπόν, να σου πω ότι. Εντάξει, δεν είναι το μόνο που έχει το σπήλι. Κάποιοι που έρχονται εδώ νομίζουν ότι είναι το μόνο που μπορείς να δεις στο σπήλι. Έχει πολλά πράγματα να δεις στο σπήλι και εμείς από τη μεριά μας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών προσπαθούμε να τα αναδείξουμε σιγά-σιγά. Η πλατεία του χωριού λοιπόν έχει γίνει έτσι ώστε όποιος έρχεται πραγματικά να απολαμβάνει τον καφέ του, να αφήνει τα παιδιά του ελεύθερα να παίζουν στην πλατεία και να ακούει αυτό το νερό που τρέχει, που όπως έλεγε και ο αείμνηστος, ο δάσκαλός μας, ο Θανάσης Κορδαλός, ήταν η έμπνευση όλης της μουσικής του διαδρομής. Έτσι έλεγε, ότι με το άκουσμα των νερών εμπνεύστηκα για να γίνω μουσικός και να βγάλω τα τραγούδια μου και να τα τραγουδήσω. Έχει ανακαινιστεί η πλατεία πάλι επί δημαρχίας του Γιάννη Ταταράκη πριν 10 χρόνια περίπου. Προσπαθούμε και τη διατηρούμε σε καλή κατάσταση. Είναι το στολίδι του χωριού μας και όποιος έρχεται εδώ το ευχαριστιέται, νομίζω. Είμαι σίγουρος, δηλαδή ότι το ευχαριστιέται και περνάει και καλά. Έχει βγει και ένας μύθος που το πουλάνε τα γραφεία, τα τουριστικά, ότι αν πιεις από όλες και τις 25 λεοντοροκεφαλές νερό, θα γίνουν οι επιθυμίες σου πράξεις και τέτοια πράγματα. Ναι, ναι. Και άμα δείτε δηλαδή τους τουρίστες, έρχονται με ένα ποτηράκι και πίνουν από όλες τις κεφαλές νερό. Έτσι. Αυτό είναι ένας μύθος. Για να γίνουν πραγματικότητα όλα τους τα όνειρα. Έτσι είναι. Και λένε οι παλιοί μας ότι από τη γωνιακιά βρύση. Από τη γωνιακιά βρύση. Από τη γωνιακιά βρύση εκεί. Ναι. Άμα πιει μια κοπέλα και γυρίσει και δει ένα νεαρό, τον παντρεύεται. Είναι και αυτό ένας μύθος. Είναι ωραίοι αυτοί οι μύθοι που ακούς. Έτσι. Είναι οι μύθοι που πραγματικά είναι ωραίοι να τους ακούς και είναι ωραίο να υπάρχουν. Πέρα λοιπόν από το στολίδι σας, που είναι η πλατεία σας, τι άλλο θα μπορούσαμε να δούμε στο χωριό σας, ερχόμενοι. Όποιος περπατήσει
τα σοκάκια του σπηλίου θα μαγευτεί. Θα μαγευτεί πραγματικά. Και τώρα, τα τελευταία χρόνια, έχουν μπει οι νέοι άνθρωποι, παίρνουν τα σπίτια τα παλιά, των παππούδων τους, των πατεράδων τους και τα αναστηλώνουν και τα φτιάζουν και τα έχουν προς εκμετάλλευση μερικοί, άλλοι για να έρχονται για να μένουν και έχει γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος για περπάτημα. Έτσι. Υπάρχουν μονοπάτια. Υπάρχει το τοπικό μονοπάτι που ανεβαίνει στο Άγιο Πνεύμα. Νομίζω το περπατήσατε. Έτσι το περπατήσαμε. Έτσι. Και θα έχετε την ευκαιρία να το δείτε. Καταπληκτικό μονοπάτι, ένα ησυχαστήριο. Ανεβαίνει στο Άγιο Πνεύμα και λες κάπως έτσι θα πρέπει να είναι ο παράδεισος. Η επισκεψιμότητά του είναι απίστευτη. Έχει γίνει τα τελευταία 4-5 χρόνια, το έχουμε καθαρίσει, το έχουμε αναδείξει με τη βοήθεια πολλών φίλων, βέβαια, χωριανών. Έτσι. Και είναι φοβερό. Είναι φοβερό να ανέβεις και να πας στο τέλος του στο Άγιο Πνεύμα και να πιεις νερό του Αγίου Πνεύματος και να ξαποστάσεις. Είναι το Ε4 μονοπάτι που ξεκινάει από εδώ και καταλήγει στο Πρέβελι. Παρόχθια του ποταμού Καλόπαπα, όπως το λέμε εμείς οι Σπηλιανοί, και εν συνεχεία στα Ντάρβιανά, στο Μιξόρμα και πιο κάτω, και καταλήγει στην παραλία του Πρέβελι. Ένα πολύ καλό μονοπάτι που είναι πολύ δύσκολο βέβαια, αλλά οι ξένοι άνθρωποι και οι δικοί μας το περπατάνε συνέχεια. Έτσι. Το ποτάμι του χωριού, που δεν το ξέρουν πάρα πολύ, ούτε οι ίδιοι Σπηλιανοί καμιά φορά, οι παλιοί, αυτοί που έχουν έρθουν χρόνια, δεν θυμούνται ότι υπάρχει ποτάμι στο χωριό. Αυτό το ποτάμι το έχουμε βάλει σε ένα πρόγραμμα και θα το αναδείξουμε άμεσα με φράγματα. Να μπουν μέσα πάπιες, να μπουν μέσα πέστροφες που υπήρχαν πάρα πολλές παλιά. Καβούρια και διάφορα πράγματα. Μπορεί να τα επισκεφτείς, να κάτσεις, να ξαποστάσεις κάτω από τα ψηλά πλατάνια του ποταμού μας. Πέρα από το Γιάννη τον Ταταράκη, τον δήμαρχό μας, μου δίνεται ευκαιρία σήμερα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Πολύ μεγάλο ευχαριστώ στη Μέρη τη Λιονή, την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου και στον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη, που πραγματικά όμως, ό,τι του έχουμε ζητήσει μέχρι σήμερα, είναι ανοιχτή η πόρτα της περιφέρειας συνέχεια για εμάς, για το σπίλι, για εμένα προσωπικά, για το σύλλογο. Συνέχεια να μας υποδέχεται και να μας ρωτάει τι θέλουμε να κάνουμε για το σπίλι. Θέλω να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την εκπομπή σου, να του ευχηθώ καλή δύναμη στην καινούργια τετραετία που μπήκαμε τώρα, που είμαι σίγουρος ότι θα την έχει, γιατί πραγματικά το έχει αποδείξει τόσα χρόνια ότι είναι από τους καλύτερους περιφερειάρχες που έχουμε συναντήσει. Και να κλείσω λέγοντας, λείπει σήμερα από εδώ ο πρωτοπρεσβύτερος της Ενορίας Σπηλίου, ο Παπά Βαγγέλης Κοπανάκης, που πραγματικά είναι και αυτός πάντα αρρωγός και μας βοηθάει σε ό,τι και αν κάνουμε στο σπίτι. Σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου όλα σας τα όνειρα να γίνουν πραγματικότητα και το ποτάμι αύριο κιόλας να γίνει. Μακάρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει βγει ανάδοχος για το ποτάμι. Περιμένουμε να ξεκινήσει, έτσι, να το τελειώσει και θα είναι ένα φοβερό μέρος για επίσκεψη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και νομίζω ταιριάζει, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, τώρα να πάμε σε αυτό το μονοπάτι που οδηγεί στο Άγιο Πνεύμα, να φωτιστούμε κι εμείς όλοι, γιατί ο Δημήτρης τόση ώρα μας μιλούσε με τόσο όμορφα λόγια και πραγματικά αν παρευρεθείτε σε αυτό το Άγιο Πνεύμα θα καταλάβετε γιατί φαράγγι μιλάμε, γιατί περπατάμε στο φαράγγι, φανταστικό. Και αμέσως μετά θα ήθελα πολύ να μιλήσει ο Δήμαρχος, ο Γιάννης ο Ταταράκης, που είναι ο Δήμαρχος του Αγίου Βασιλείου και το σπίλι είναι η πρωτεύουσα του Αγίου Βασιλείου. Ένας άνθρωπος που δίνει την ψυχή του, όλη του την ενέργεια για αυτό το Δήμο και θέλω να τον γνωρίσετε, να τον χειροκροτήσετε κι εσείς από εκεί που βρίσκεστε. Που βρισκόμαστε, έχουμε την καλύτερη θέα του σπηλίου, θα το δείτε και μόνοι σας, και εδώ με τα παιδιά θα σας ξεναγήσουμε στο μονοπάτι που πραγματικά αξίζει για όλους να το επισκεφτούν, γιατί το μονοπάτι είναι πολύ εύκολο, δεν παρουσιάζει δυσκολίες, να το διασχίσουμε μαζί λοιπόν. Ας πάμε!
Που φτάσαμε στο τέλος αυτής της όμορφης διαδρομής, στο εκκλησάκι του Αγίου Πνεύματος, εδώ που τόσα χρόνια γίνονται όλες αυτές οι όμορφες εκδηλώσεις, μαζεύεται όλος ο κόσμος από το σπήλαιο αλλά και από όλα τα χωριά γύρω και γίνεται ένα πολύ όμορφο πανηγύρι με μουσικά όργανα, με πάρα πολύ χορό, πολύ φαγητό από τις κυρίες εδώ του σπηλίου που η κάθε μια φτιάχνει τα δικά της. Μόλις 20 λεπτά για να βρεθείτε σε αυτόν τον όμορφο τόπο, πραγματικά αξίζει να επισκεφτείτε. Πραγματικά ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι ένας από τους ευλογημένους τόπους, όπως είπατε. Είναι ένας Δήμος ο οποίος έχει ένα τεράστιο παραλιακό μέτωπο, μεγάλη ακτογραμμή και μια πλούσια ενδοχώρα. Στα πλαίσια αυτά του διοίκηση αυτού του Δήμου, πραγματικά είναι ευχάριστο να μπορεί ένας Δήμαρχος να διοικεί αυτό το Δήμο με τέτοιους δημότες και με τέτοια παράμιλη ομορφιά. Οι στόχοι μας είναι ότι προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για το Δήμο μας και σε υποδομές που έχουμε καταφέρει πάρα πολλά αυτή τη στιγμή. Έχουμε φτιάξει πάρα πολύ το δικό μας δίκτυο σε ίδρυυση και αποχετεύσεις. Πάρα πολύ έχουμε δώσει βάρος στους βιολογικούς καθαρισμούς και είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο και θα συνεχίσουμε με όσο το δυνατόν γρηγορότερους ρυθμούς για να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Πρέπει όλοι μαζί, διότι ένας δεν μπορεί να κάνει το καλύτερο αποτέλεσμα, όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα και έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη την οποία μου έχουν δείξει και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία την οποία έχουμε που είναι άψογη. Δήμαρχε, δεν θα μπορούσαμε να μην σας ρωτήσουμε για το μυστικό της επιτυχίας σας βέβαια. Εδώ επαμψηφίς, το 92% ήταν δικό σας και όχι μόνο, είχατε και πανελλήνιο ρεκόρ. Ναι, πραγματικά και ευχαριστώ τους δημότες όλους που με εξέλεξαν με αυτό το μεγάλο ποσοστό. Βέβαια οι ευθύνες είναι πάρα πολύ μεγάλες και θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε ακόμα καλύτερα από ό,τι την προηγούμενη δημοτική περίοδο. Αισθάνομαι πραγματικά ότι ο κόσμος αυτός χρειάζεται ό,τι μπορούμε καλύτερο να του κάνουμε και του το κάνουμε και θα προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο όπως προείπα και η πόρτα του Δημάρχου θα ξέρουν, οι δημότες είναι πάντοτε ανοιχτοί. Παύλος Πολιουδάκης, Φένια Χερέτη. Ο Παύλος είναι ο δάσκαλος εδώ της σχολής χορού του Σπηλίου. Είναι, θα έλεγα, ο άνθρωπος ο οποίος μαθαίνει στα παιδιά κριτικούς χορούς. Είναι ο άνθρωπος που συμμετέχει σε όλες τις πολιτιστικές δραστηριότητες και είναι και ο δικός μας Παυλής. Παύλο μου, συγχαρητήρια. Πραγματικά, τα παιδιά σου όχι μόνο έχουν το ρυθμό, αλλά φαίνεται ότι το αγαπάνε πάρα πολύ αυτό που κάνουν και εσύ τους έχεις μεταδώσει την ενέργειά σου. Εδώ, όπως μου είπες, υπάρχει και το παράρτημα του Ομίλου Βρακοφόρων Κρήτης. Ο Παύλος είναι μέλος του Ομίλου Βρακοφόρων Κρήτης. Θέλω λοιπόν να μου μιλήσεις για όλα αυτά. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά κάνουμε μαθήματα στη Σχολή Χορού Σπηλίου. Έχουμε μια άψογη συνεργασία και με το Σύλλογο Γονέων και Δαιμόνων, αλλά και με το Δημοτικό Σχολείο, μας φιλοξενεί. Όντως τα παιδιά το έχουν πολύ όρεξη, δεν είχαν την όρεξη και το μεράκι. Γενικώς οι νέοι άνθρωποι όπως και εμείς δεν θα γινόταν τίποτα, έτσι. Εκπροσωπούμε τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης, ο οποίος έχει μεγάλη παράδοση εδώ στο Σπήλι. Έχει συνεργαστεί πάρα πολλές φορές κατά το παρελθόν και με τον Σκορδαλό και με τον Μαρκογιάννη. Είχαν πάει πάρα πολλά ταξίδια μαζί, είχαν χορέψει σε πολλές μουσικορευτικές εκδηλώσεις. Επίσης, ένα ιδρυτικό μέλος του Ομίλου και από τους μεγαλύτερους πρωτοχορευτές, όχι μόνο του Ομίλου, αλλά και ολόκληρης Κρήτης, όπως είπαν και πριν,
ήταν από εδώ από το σπίλι, ήταν ο Σταμάτης ο Παπαδάκης. Έτσι, οπότε σας συνδέουν βέβαια, πολύ έτσι και εμείς, στενοί δεσμοί. Σωστά, έτσι και εμείς την φέρουμε... Κρήτη, και την παράδοση και τη μουσική παράδοση, την καλλιτεχνική παράδοση, γιατί το σπίλι είναι φημισμένο γι' αυτό. Βέβαια, βέβαια. Έτσι και εμείς φέρουμε μεγάλη ευθύνη σε αυτό που κάνουμε. Σεβόμαστε και το χώρο και τον τόπο που βρισκόμαστε και είναι μεγάλη μας τιμή που είμαστε εδώ. Έτσι. Εννοείται, οφείλονται πάρα πολλά για μένα στο Σύλλογο Γυναικών Σπηλίου. Είναι ένας ενεργός σύλλογος, προτεργάτρης παράδοσης, όπως πολύ σωστά έχουν στο σήμα τους τη Μέλισσα. Έτσι. Και τους ευχαριστούμε για όλα, για ό,τι έχουν κάνει και σε εμάς, τη σχολή, στα παιδιά, πάνω απ' όλα για τα παιδιά. Έτσι. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω μια μαντινάδα, η οποία είναι της Φένιας. Θα μας την πεις εσύ η Φένια. Εγώ την πω. Εντάξει, εσύ γιατί θα την πεις. Η Φένια είναι η γυναίκα του Παύλου και έχουμε και ένα κοριτσάκι στην κοιλιά για να δούμε. Για να δούμε σε ποιον θα μοιάσει, αλλά και στους δύο να μοιάσει. Κουκλάκι ζωγραφιστό θα είναι. Εντάξει, την υγειά του να έχει. Η Μαντινάδα λέει, όσοι έχουν τις παλιές αρχές για εφόδιο στον νόμο, βαδίζουν και δεν τρέπονται σε όποιο και αντύχει δρόμο. Έτσι. Είναι της Φένιας αυτή η Μαντινάδα, κορίτσι μου, τη γράφεις. Καλησπέρα σας. Φένια, δασκάλα χορού και εκείνη, μέχρι πρότινος χόρευες. Μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση το κόσμημα που φοράς. Και θα ήθελα λίγο να μου πεις την ιστορία του, γιατί έχει ιστορία αυτό το κόσμημα. Αυτό το κόσμημα είναι παλιό, πολύ παλιό κόσμημα. Λέγεται Μαμουντιές. Το φορούσαν παλιά οι γυναίκες στις καλές εμφανίσεις με τις φορεσιές. Εμένα είναι της προγιαγιάς μου, πάει από χέρι σε χέρι, από γενιά σε γενιά, μου το έδωσαν στο γάμο μου, η μαμά μου, το είχε δώσει η μαμά της. Και από ό,τι ξέρω, η προγιαγιά μου το πήρε στα χέρια της το 1920, οπότε είναι πολύ πιο παλιό. Να σου δίνει είμαι πολύ περήφανη, έτσι, το φοράω έτσι. Να σου δίνει την ενέργειά του και να έχεις καλή λευτεριά. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Να ευχηθώ κι εγώ καλή αρχή, καλές εκπομπές, πολλά συγχαρητήρια. Και θα ήθελα να αφιερώσω μία μαντινάδα στα παιδιά μας, στο Σύλλογο Γυναικών Σπηλίου, σε εσάς την εκπομπή και σε όσους αισθάνονται μερακλίδες με αυτά που κάνουν. Πώς να σκλαβώσεις μια καρδιά απού έχει μερακλίτσι. Μη δε σε εκείνο το κορμί που είναι δεν ανήκει.
Δεν έφερα τυχαία αυτό εδώ το βασιλικό που μοσχομυρίζει. Θα κόψω τώρα και εγώ λίγο εδώ, να το βάλω και στα αυτάκι μου. Και εσείς που θα πάτε, στο Στέφανο Μαραβελάκη. Δεν υπάρχει αυτός ο βοτανόκηπος από τους μεγαλύτερους της Κρήτης. Πάνω από 300 είδη και διαφορετικά από όλο τον κόσμο. Ο Στέφανος έχει κάνει μια εκπληκτική δουλειά, να είναι καλά ο άνθρωπος. Θα τον γνωρίσουμε. Θα δούμε τα αρωματικά του φυτά και τα βότανα. Θα μάθουμε πού κάνουν καλό στην υγεία μας και τι πρέπει να γνωρίζουμε γι' αυτά. Έχουμε ένα κήπο εδώ πέρα με 300 διαφορετικά είδη βοτάνων. Είναι μοναδικό στην Κρήτη που έχει φαρμακευτικά φυτά από όλο τον κόσμο. Αυτό που κάνουμε είναι καλλιεργούμε τα φυτά, να έρχεται κόσμος εδώ να τους ξεναγήσουμε, να τους δείξουμε τα αρωματικά φυτά, πώς χρησιμοποιούνται, τι μπορούμε να κάνουμε από αυτά τα φυτά. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο που έρχεται από όλα τα μέρη του κόσμου για να δει τα ενδυμικά φυτά της Κρήτης, αλλά και κάποια ξενόφερτα αυτά που έχουμε φέρει από το εξωτερικό. Όλα τα βότανα που έχουμε στον κήπο είναι φαρμακευτικά. Ο λόγος που τα έχουμε εδώ στον κήπο είναι για να δείξουμε στον κόσμο πώς χρησιμοποιούνται. Οι περισσότεροι που έρχονται εδώ πέρα στον κήπο βρίσκουν λύση στα προβλήματά τους. Τα περισσότερα προβλήματα είναι απλά, όπως είναι εξέματα, ψωριάσεις, κάποιες δερματοπάθειες, κάποιοι άνθρωποι που υποφέρουν από στρες, κατάθλιψη, μελαγχολία. Τους λέμε κάποια βότανα πώς μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και κατά ποιον τρόπο μπορούν να το κάνουν αυτό. Ο καλύτερος τρόπος να παρασκευάσουμε τα βότανα είναι να βάλουμε τα βότανα μέσα σε βραστό νερό και να τα αφήσουμε 2-3 λεπτά. Μόλις το νερό αλλάξει χρώμα, είναι έτοιμο το φυτό, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Συνήθως το βρασμό δεν κάνει καλό, διότι με το βράσιμο φεύγουν όλα τα αιθέρια έλαια και όλα τα αρώματα από το φυτό και δεν είναι καλό. Συνήθως τα ρίχνουμε το βραστό νερό και τα σκεπάζουμε με ένα πιάτο να κρατήσει τα αρώματα μέσα και τα αιθέρια έλαια και μετά το καταναλώνουμε. Αν θέλετε να φυτέψετε φυτά στο σπίτι, να τα έχετε στο μπαλκόνι σας, είναι πάρα πολύ εύκολο. Καταρχήν μπορείτε να ξεκινήσετε από τα ντόπια φυτά που έχουμε εδώ στην Κρήτη, όπως τη Μάρη, Ρίγανη, Δέχτα, Μομαλωτήρα, Δεντρολίβανο, Λεβάντα. Είναι εύκολα φυτά, μπορείτε να τα αγοράσετε ή έτοιμα από κάποιο φυτόριο ή να τα ξεκινήσετε από σπόρους. Αλλά συνήθως από σπόρους είναι πιο ρομαντικό και έχετε τη χαρά της καλλιέργειας και της δημιουργίας. Εδώ έχουμε τρία πάρα πολύ γνωστά φυτά. Το πρώτο είναι αυτό εδώ, είναι το κάρδαμο που ξέρουμε όλοι, το χρησιμοποιούμε όλοι στην κουζίνα, τους σπόρους από κάρδαμο. Αυτό εδώ είναι το φυτό, έχει μεγάλα φύλλα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους σπόρους, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τα φύλλα. Αυτό εκεί πέρα το φυτό είναι η καμφορά που τη βρίσκουμε όλοι στα φαρμακεία, το οποίο το κάνουμε απόσταξη και παίρνουμε το λάδι της καμφοράς, το οποίο χρησιμοποιείται πάρα πολύ σε προβλήματα, σε μυϊκούς πόνους και αναπνευστικά προβλήματα. Και στην πίσω μας εδώ πέρα είναι ο λέμονο ευκάλυτος, από τον οποίο κάνουμε απόσταξη και κάνουμε το λάδι, το γνωστό της τσιτρονέλα, που χρησιμοποιείται για τα κουνούπια. Σε αυτόν εδώ το χώρο έχουμε τροπικά φυτά που έχουμε φέρει σπόρους από όλο τον κόσμο. Για παράδειγμα, αυτό εδώ το φυτό είναι ο καφές που χρησιμοποιούμε όλοι στα σπίτια μας. Αυτό που κάνει το φυτό είναι βγάζει άσπρα λουλουδάκια, μετά τα λουλουδάκια έχουμε το σπόρο και μέσα στο σπόρο είναι ο σπόρος του καφέ, τέλος πάντων. Τον οποίο τον ψήνουμε, τον βάζουμε στο φούρνο και μετά τον αλέθουμε και κάνουμε τον καφέ που πίνουμε όλοι στα σπίτια μας. Και αυτό εδώ το φυτό είναι το τζίντζερ, το οποίο το βρίσκουμε πλέον παντού σε όλα τα σούπερ μάρκετ, και αυτό που χρησιμοποιούμε, που αγοράζουμε από τα σούπερ μάρκετ, είναι η ρίζα αυτού εδώ του φυτού.
Αυτός εδώ είναι ο κουρκουμάς, το οποίο το χρησιμοποιούμε όλοι στα σπίτια μας και τα τελευταία χρόνια έχει αποδεχτεί ότι είναι ό,τι καλύτερο για τις φλεγμονές του σώματος. Αυτό που χρησιμοποιούμε από αυτό το φυτό είναι η ρίζα του. Αυτό εδώ πέρα είναι η βίσκος, λέγεται η βίσκος σανταρίφα, είναι η λατινική του ονομασία. Η χώρα καταγωγής αυτού του φυτού είναι η Τζαμάικα. Αυτό το φυτό χρησιμοποιείται σαν τσάι, μαζεύουμε τα φρούτα που βλέπουμε εδώ πέρα, τα ξεραίνουμε και κάνουμε το τσάι το ιβίσκο, το οποίο έχει 8 φορές περισσότερη βιταμίνη C από το πορτοκάλι. Το ίδιο καρπό μπορούμε να τον κάνουμε σαν γλυκό του κουταλιού και έχει πάρα πολύ καλές ιδιότητες για το σώμα, όπως βοηθάει το ανασωπητικό σύστημα, βοηθάει την κυκλοφορία του αίματος και κάνει πάρα πολύ καλό. Έχουμε ένα αεροπέδιο εδώ πέρα, το Γιου Κάμπο, ο οποίος είναι γεμάτος αγριολούλουδα και συγκεκριμένα έχουμε ένα είδος τουλίπας, η κόκκινη τουλίπα της Κρήτης, η οποία λέγεται τουλίπα του Εφλέρα και την τουλίπα Κρέτικα, τα οποία είναι και τα δύο ενδυμικά φυτά εδώ πέρα και μάλιστα η κόκκινη τουλίπα της Κρήτης φυτρώνει μόνο σε αυτό το σημείο, πουθενά άλλου σε όλη την Κρήτη. Είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο αυτό και έρχεται πάρα πολλοί κόσμος και τα βλέπει. Η τουλίπα αυτή φυτρώνει με βολβούς και όχι με σπόρους. Είναι ένα φυτό το οποίο έρχεται από πολύ παλιά, είναι αρχαίο φυτό, το οποίο οφείλεται η διασπορά του πάνω στο οροπέδιο του σπηλίου, οφείλεται στην καλλιέργεια της γης και στη φυσική καλλιέργεια. Επίσης έχουμε πάρα πολλά είδη ορχιδέας, γύρω στα 70 είδη ορχιδέας που υπάρχουν στην Κρήτη υπάρχουν σε αυτό το οροπέδιο, τα οποία από τα 70 φυτά, τα 14 είναι ενδυμικά της Κρήτης. Κάθε Μάρτιο και κάθε Απρίλιο έρχονται πάρα πολλοί βοτανολόγοι εδώ που αυτό που κάνουν είναι να προχωράνε το οροπέδιο και να βγάζουν φωτογραφίες και να συζητάνε για τα φυτά τα οποία βλέπουν. Και συγκεκριμένα για την κριτική τουλίπα που υπάρχει μόνο σε αυτό εδώ το σημείο, στο οροπέδιο του σπηλίου. Εδώ έχουμε το αποστακτήριο που κάνουμε τα εθέρια έλαια. Μαζεύουμε τα φυτά από τον κήπο, τα βάζουμε εδώ μέσα στο καζάνι. Όπως βλέπετε εδώ πέρα αυτό το φυτό είναι καμφορά, την οποία έχουμε κάνει απόσταξη. Αυτό που κάνουμε, έχουμε φωτιά από κάτω, το νερό στη μέση και πάνω από το νερό είναι το βότανο. Βράζει το νερό, δημιουργεί ατμούς, οι ατμοί περνάνε μέσα από το φυτό, παίρνει όλα τα εθέρια έλαια και τα αρώματα του φυτού και από αυτό εδώ με αυτόν εδώ τον τρόπο γίνεται η υγροποίηση του ατμού. Και αυτό που βγαίνει εδώ πέρα είναι εθέρεο έλαιο και ανθόνερο. Το οποίο και το ανθόνερο χρησιμοποιούμε πάρα πολύ για ενυδάτωση του δέρματος, να κάνουμε σαπούνια, να κάνουμε διάφορα πράγματα. Ευχαριστώ για την επίσκεψή σας στο γήπο και αυτό που πρέπει να ξέρετε ότι όλος ο κόσμος πρέπει να στραφούμε στη φύση, γιατί η φύση είναι το καλύτερο φάρμακο για όλα τα προβλήματα που έχει ο άνθρωπος. Αχ, νεράκι του Θεού, καθάριο νερό, όπως ήταν και οι καρδιές και οι ψυχές των ανθρώπων που γνωρίσαμε σήμερα εδώ στο σπίλι. Ελπίζουμε να τη χαρήκατε την εκπομπή μας. Εμείς πάντως την καταευχαριστηθήκαμε. Έλα κοντά. Σας περιμένουμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.
δώσε μου το δικαίωμα, δώσε μου το δικαίωμα, αμάν δικαίωμα. Δώσε μου το δικαίωμα μόναχα να σε βλέπω, να σε χαρώ μόναχα να σε βλέπω. Τρώει η αγνιά σου, αμάν η αγνιά σου. Να σε χαρώ αγαπώ με τσιαστέγω. Και ήρθε η άνοιξη, η άνοιξη. Ήρθες και ήρθε η άνοιξη. Ήρθες και ήρθε η άνοιξη κι όμορφησε να η πλάση. Άντε σαν μάντιο κι ομορφήσε να η πλάση. Και λαϊδούνε τα πουλιά, και λαϊδούνε τα πουλιά. Άντε σαν μάνα απού χανε σοπάσει. Τρία τα φύλλα τσάντι του παραδείσου, τσάντι του παραδείσου. Όλα σου τα πέψε, όλα σου τα πέψε νοφιός. Αμάν, αμάν, αμάν.
σου τα πεψένω, διώσε τα, κρατήσ' μαζί σου, σε τα, κρατήσ' μαζί σου.